Νίκο Κουρουφιανάκη, η ομάδα του Αθλητικού Ομίλου του Παγίου, έκανε ένα τεράστια, με τεράστια προσπάθεια φέτος για να επιστρέψει ουσιαστικά εκεί που αγωνιζόταν και πρόσφατα, στην Τρίτη Εθνική. Νομίζω ότι αυτό σας έδινε έτσι ακόμα μεγαλύτερη αξία στη φετινή σας, ότι καταφέρετε να πάρετε ένα τίτλο τον οποίο θα κατακτήσετε πριν δύο χρόνια, έτσι. Δεν είναι εύκολο να κρατηθείς έτσι ένα σταθερά ψηλά. Φυσικά, φυσικά. Τα δύο τελευταία χρόνια που συμμετέχουμε στο τοπικό παίρνουμε το πρωτάθλημα. Αυτό δείχνει ότι πλέον η ομάδα του Μπακιού έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα είναι ακόμα για μένα το πιο δύσκολο πρωτάθλημα που κατακτήσαμε όλα τα χρόνια, γιατί αργήσαμε να μπούμε, είμαστε στο μείον 12, αργήσαμε να μπούμε στο πρωτάθλημα. Μπήκαμε, τα καταφέραμε, είχαμε την καλύτερη ομάδα, είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ιστορική ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές μέχρι τώρα στο Μιλόωτο. Όμως τα καταφέραμε, το αξίζαμε και θεωρώ ότι και στα Μπαράς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να κάνουμε περίπου. Δεν πάτε βέβαια σε μια άγνωστη διαδικασία, τη ζήσατε και την είχατε πετύχει και Σαμπαρά. Το ίδιο θέλετε και πέρα. Φυσικά, φυσικά. Τότε είχαμε αρχίσει η πρώτη αγωνιστή στο Λασίδι, όπως και τώρα πιστεύω συγκυρίες να είναι μαζί μας. Ξέρουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε 6 πρωταθλητές, θα είναι πολύ δύσκολο, όμως έχω εμπιστοσύνη και στον προπονητή και στα παιδιά. Θα δουλέψουμε και στο τέλος πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.